Λίγες μέρες πριν την κήρυξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 1940, ανοίγει το ανακαινισμένο βασιλικό τότε θέατρο στην Αθήνα, ανεβάζοντας μία ιταλική όπερα, τη Madame Butterfly του Πουτσίνι. Στο σταθμό Λαρίσης φτάνει ο γιος του Ιταλού συνθέτη, ο Αντώνιο Πουτσίνι, προσκεκλημένος του ελληνικού κράτους. Ο Πουτσίνι μεταφέρει δώρο του Ιταλού υπουργού Παβολίνη προς το Μεταξά. Αυτή τη δερματόδετη σπάνια έκδοση της θείας κωμωδίας του Δάντη. Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα ένας Ιταλός υπουργός έδινε δώρο στο Μεταξά, εδώ στην Ιταλία ένας άλλος υπουργός, ο υπουργός των εξωτερικών Τσιάνο, ετοίμαζε τον πόλεμο. Πρεμιέρα της Madame Butterfly. Την παράσταση παρακολουθούν ο βασιλιάς Γιώργος ο Δεύτερος, ο Μεταξάς, πρίγκιπες πολιτικοί και ο Ιταλός πρεσβευτής Εμμανουέλε Γκράτσι. Ο Γκράτσι γράφει στο ημερολόγιο του. Ενώ εδίδεται μια θαυμάσια γιορτή προς τιμήν της ιταλικής τέχνης, είχε ήδη οριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο να μαχαιρώσουν τη φτωχή εκείνη χώρα. Δεξίωσε στην ιταλική πρεσβεία προς τιμήν του ζεύγους Πουτσίνι. Λέει ο Μεταξάς στον Πασία, θα πάνε μόνο δύο υφυπουργοί και εσείς. Δεν θα πάει κανείς άλλος από την κυβέρνηση. Κάπως ήταν και επιτιμητικό αυτό, δηλαδή να μην πάει κανένας υπουργός, μόνο δύο υφυπουργοί. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, καταφτάνει τμηματικά το ιταλικό τελεσίγραφο. In Athens, he began receiving this, what you call it, cablogramma, crypted telegrams, with the declaration of war. Στο φωτισμένο πάνω όροφο της πρεσβείας, οι Ιταλοί προσπαθούν όλο το βράδυ να το αποκρυπτογραφήσουν. Και δεν κατεβάνει κάποιοι πάλι και τα λοιπά. Του λέει ο Μπαστίας ο Κράτσι, λέει, μα κύριε πρέσβη, εδώ βλέπω, λέω, σε αυτή την πρεσβεία σας δουλεύετε όλη τη νύχτα. It's not easy to have guests in your house, Greek persons, and smile, knowing that in a few hours you have to bring the declaration of war. Βράδυ στο γραφείο του Μεταξά του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι συγκεντρωμένοι σχεδόν όλοι οι υπουργοί του. Ο Μεταξάς αναχωρεί μετά τα μεσάνυχτα από το γραφείο του και πάει στο σπίτι του στη Κηφισιά. Στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ο Γκράτσι φτάνει στο σπίτι του Μεταξά. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου από το φρουρό ξυπνά τον ίδιο το Μεταξά. Ο Μεταξάς, φορώντας μία μάλινη ρόμπα, ανοίγει την πίσω πόρτα του σπιτιού και, αναγνωρίζοντας τον Γκράτσι, του λέει να περάσει. Γκράτσι κάθεται σε αυτή την καρέκλα και χωρίς πολλά λόγια του δίνει αμέσως το τηλεσίγραφο. Ο Μεταξάς το διαβάζει και απαντά. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτρε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.